θέμα για τις προοπτικές του χρηματιστηρίου έχει ως εξής. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εξέλιξη του ελληνικού χρηματιστηρίου. Παράγοντες διεθνείς, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα γεγονότα που γίνονται σήμερα στην Ευρωζώνη και ειδικά στην Ιταλία σε σχέση με τον ιταλικό προϋπολογισμό, αλλά και άλλες εξελίξεις που αφορούν παραδείγματος χάρη όπως εχθές τα γεγονότα στην Κίνα, όπου η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας μείωσε τη ρευστότητα προς το εμπορικό τραπεζικό σύστημα. Αυτοί είναι όμως οι διεθνείς παράγοντες, των οποίων τα απόνερα δέχεται το ελληνικό χρηματιστήριο. Παράλληλα υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες, οι οποίοι δημιουργούν, ας πούμε, αρνητικές προσδοκίες, διότι ξέρετε ότι το χρηματιστήριο πάντοτε λειτουργεί με βάση τις μελλοντικές εξελίξεις, δηλαδή τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις για τα μελλοντικά γεγονότα. Ένα από αυτά τα γεγονότα είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο αναδείχθηκε, ας πούμε, με τη μίνι κρίση, ας την ονομάσουμε έτσι, της προηγούμενης εβδομάδος για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα δύο γεγονότα αυτά, έχω την εντύπωση ότι επειδή δεν είναι εύκολες λύσεις, δηλαδή το θέμα για τις τράπεζες στην Ελλάδα και το θέμα του ιταλικού προϋπολογισμού, θα μας ταλανίσουν για αρκετό χρονικό διάστημα, δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αγορά της Ελλάδας.